Με τους μεγάλους, όπως είδατε και εσείς πριν, έχουμε ξεκινήσει. Μεγάλη είναι η αγωνιστική ομάδα, είναι παιδιά από 12 έως 18-19 χρονών. Αυτά τα παιδιά έχουμε και γυμνάζουμε αυτή την περίοδο. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά τη νέα χρονιά. Τα μικρά, οι ακαδημίες θα ξεκινήσουν 10 του μήνα, δηλαδή από Δευτέρα. Οπότε οι γονείς, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται είτε σε μένα, γιατί έχει βγει και δελτίο τύπου στο CTA Press και στα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε στην Πόπη την Ελευθεράκη, είτε στον Αντρέα τον Κρυθαράκη. Τα τηλέφωνα μας υπάρχουν ανερτημένα στο διαδίκτυο και στο σελίδα του σωματείου του Βιτσέντζου Κορνάρου στο Facebook. Απευθύνομαστε σε παιδιά ηλικιών 5-12 ετών, όπου μπορούν οι γονείς να τα φέρουν, να γυμνάζονται 3 φορές την εβδομάδα από 1 ώρα έως 1,5. Οι ώρες γύμνασης είναι καθημερινά, επιλέγουν αυτοί τις ημέρες που βολεύουν τα παιδιά τους και αυτούς. 4 με 5, 5 με 6 και 6 με 7. Έχουμε αρκετά διευρυμένο ωράριο. Δηλαδή θα είμαστε εδώ 15 ώρες την εβδομάδα και από αυτές τις 15 ώρες επιλέγει ο κάθε γονιός για το παιδί του ένα τρίωρο. Από μία ώρα δηλαδή, 3 μέρες διαφορετικές. Πέρσι είχαμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Ξεπεράσαμε τα 70 παιδιά σε ακαδημίες. Εξάλλου φάνηκε και από τους αγώνες που διοργανώναμε σε τακτά διαστήματα στα πλαίσια του σωματείου μας. Πιστεύουμε φέτος ότι θα ξεπεράσουμε τα 100% συμμετοχές. Συμμετείχαμε πέρσι σε 2 αγώνες περιφερειακού πρωταθλήματος για τα μικρά παιδιά. Το ένα ήταν παγκόσμιο πρωτάθλημα αναπτυξιακό μίνι Παμπέδων και Παγκορασίνων και το άλλο ήταν ένας αγώνας που έγινε στον Άγιο Νικόλαο, τα Μεραμπέλο 2012. Στον έναν αγώνα πήγαμε με 70 παιδιά, όλα τα παιδιά, στον Άγιο Νικόλαο δηλαδή, και στον άλλο αγώνα πήγαμε με 62. Θεωρώ ότι μια αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται. Σκοπός μας είναι η μαζικότητα στον αθλητισμό. Τα παιδιά να αποφεύγουν άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν είναι και τόσο υποφελείς για τον οργανισμό τους. Θέλουμε να δημιουργηθεί συνείδηση διαβίου άσκησης στα παιδιά, δηλαδή να γυμνάζονται και μετά το πέρας του σχολικής τους πορείας και καριέρας και όταν αργότερα κάνουν οικογένεια, να ασχολούνται με κάποιο αντικείμενο. Και ως γνωστό, όλοι κατανοούν τα ωφέλη της άσκησης, πέρα δηλαδή από τα παιδιά, θα πρέπει και μεγάλη να γυμνάζονται. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Αλλά μιας και μιλάμε για το σωματείο, όπως σας είπα και πριν, από Δευτέρα ξεκινάμε. Μπορούν να απευθύνονται σε εμάς.